ο συνδυασμός από κόρονα σιγή μας με επικεφαλή στον Παντελή Καραγιαννάκη, υποψήφιο δήμαρχο από Κορώνου, ήρθε για να εκφράσει την αλλαγή που χρειάζεται ο Δήμος, τόνισε στην κεντρική ομιλία του ο κύριος Καραγιαννάκης. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία των Καλυβών και το παρόν έδωσε πλήθος κόσμου. Ο συνδυασμός αυτός είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε από την ανάγκη που υπήρχε για αλλαγή. Και αυτή την ομάδα τη συνέθεσε ο κύριος Καραγιαννάκης με πολύ προσοχή στα άτομα τα οποία επέλεξε. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ περήφανοι όλοι και για την ομάδα αλλά και για τον επικεφαλή μας. Ο κύριος Καραγιαννάκης στάθηκε στην επιλογή των υποψηφίων του συνδυασμού υπογραμμίζοντας ότι στο σύνολό τους είναι άτομα που μπορούν να προσφέρουν στο Δήμο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό το συνδυασμό και μου δίνεται η δυνατότητα να εκπροσωπήσω το χωριό μου συμμετέχοντας στην ομάδα του κύριου Παντελή Καραγιαννάκη. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί η ομάδα αυτή αποτελείται από αξιόλογους ανθρώπους και δίπλα στον κύριο Καραγιαννάκη που έχει επιτελέσει ένα εξαίσιο έργο τόσα χρόνια και έχει πολύ γνώση σε αυτά τα πράγματα και η καλή διάθεση, νομίζω ότι όλα τα πράγματα όλα θα πάνε πολύ καλά. Ο συνδυασμός είναι πολύ συλλεκτικός, είναι άτομα πολύ νέα, είναι άτομα με εμπειρία, σε διαφορετικά αντικείμενα. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα όπως έπρεπε να γίνει και γι' αυτό είμαστε όλοι περήφανοι, αυτό που είπα και πριν. Ο κύριος Καραγιαννάκης τέλος ανέπτυξε τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού, ενώ στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα από παρευρισκόμενους, τα οποία απαντήθηκαν από τον κύριο Καραγιαννάκη. Φανταστικός. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία παλαιότερα στο Δήμο Αρμένων. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η καλή εικόνα από τους κατοίκους που το γνωρίζανε και τότε παλιά. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχει μια πολύ καλή πορεία. Προσπαθούμε λίγο να ξεφύγουμε από τα τετριμένα, δηλαδή να πούμε τι, να πούμε για τα σκουπίδια, να πούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Αυτά θα πρέπει να μπουν και να γίνουν. Νομίζω ότι εμείς οι νέοι άνθρωποι πρέπει να προχωρήσουμε, να δώσουμε ένα όραμα σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με πράγματα που έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί. Θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε, θα τα λύσουμε, αλλά το θέμα είναι να κοιτάξουμε μπροστά.